πώς αρχίζει το πάθος της υπερηφανίας. Θα σας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση πώς αρχίζει το πάθος της υπερηφανίας. Αρχικώς η υπερηφάνεια ξεκινά με τον Θεό. Λέει ο Άγιος Ιωάννης, ανεδός γαρ εκ προημίων Θεόν αρνήσθε, ούχι υποτίθεται. Δηλαδή, ενώ υπάρχει η ανέδεια στην υπερηφάνεια, εντούτοις στο ξεκίνημά της δεν ξεκινά με την άρνηση του Θεού, αλλά με την επίκληση του Θεού. Κλασικός τύπος υπερηφάνου που ξεκινά με το όνομα του Θεού είναι τα μεγάλα λόγια του Φαρισαίου της παραβολής. Ο Θεός, λέγει ο Φαρισαίος της παραβολής, ευχαριστώσει. Ο Θεέ, σε ευχαριστώ, γιατί δεν είμαι άδικος, νυχός, κλέφτης σαν κι αυτόν τον τελώνει. Είδατε, αρχίζει με ευχαριστία προς τον Θεό. Αλλά στην πραγματικότητα, θα λέγαμε ότι με το στόμα επικαλείται και ευχαριστεί ο υπερήφανος τον Θεό, αλλά μεγαλαυχεί με το φρόνημα. Και το χειρότερο, ότι στην πραγματικότητα δια της συγκρίσεως του εαυτού του με τον τελώνην θέλει να ανεβάσει ακόμη πιο ψηλά τον εαυτό του. Και συνεπώς δι' αυτής της ευχαριστίας δήθεν προς τον Θεό δεν κάνει τίποτε άλλο παρά προβολή του εαυτού του. Πόσες φορές συναντούμε το εξής φαινόμενο? Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πέσει σε βαριά αμαρτήματα. Αυτοί κινδυνεύουν, ξέρετε, πολύ από την υπερηφάνεια. Δεν έχουν πέσει. Κυρίες, ας πούμε, οι οποίες εφύλαξαν την τιμιότητά τους ακεραία μέχρι του γάμου, τιμίως επανδρεύτηκαν, τίμιον άνθρωπο πήραν και τιμίως ζουν. Θα ακούσετε πολλές φορές να το λέγουν και να το ξαναλέγουν ότι με πολύ τιμιότητα έχουν σταθεί μέχρι τώρα. Α, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, στάθηκα τιμία γυναίκα μέχρι τώρα. Δόξα τω Θεώ, στάθηκα τίμιος άνθρωπος μέχρι τώρα. Αυτό είναι υπερηφάνεια. Είναι υπερηφάνεια, λέγεται και ξαναλέγεται εις όλους τους τόνους της διαπασών. Προσοχή. Ο Θεός σε φύλαξε. Μπορεί να το πεις αυτό το πράγμα? Ευχαριστώ τον Θεό, το δοξάζω, η χάρη του με φύλαξε. Δεν ξέρω που θα ήμουνα εάν ο Θεός δεν με είχε αρπάξει από τον γκρεμόν της ποικίλης αμαρτίας. Τον δοξάζω, τον ευχαριστώ, σε εκείνον οφείλω ότι υπάρχει. Και όχι σε ευχαριστώ Θεέ μου, εγώ επέτυχα αυτό ή εκείνο. Και το χειρότερο, ότι τέτοια πράγματα επαναλαμβάνουν όσες φορές θα συναντήσουν τον πνευματικό τους. Πάντα θα εξαπολύουν αυτά στις περιέργους ευχαριστίες, στις υποκριτικές ευχαριστίες. Πάντα θα κάνουν μια προβολή και όταν ερωτηθούν τι αμαρτίες έχουν, λέγουν ότι δοξάζουν πάλι το Θεό που στη ζωή τους δεν έκαναν καμία αμαρτία. Είναι ραφιναρισμένη, ραφινέ, απολύτως υπερηφάνεια. Λεπτή λεπτοτάτη που οι ίδιοι πλανώνται και δεν μπορούν να τη δουν. Ο Θεός, αγαπητοί μου, βδελίσεται των υπερήφανων άνθρωπων. Το βεβαιώνει η Γραφή. Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται. Ταπεινής δεν δίδωσε χάρη. Ο Θεός κλωτσά, αντιτάσσεται. Αποστρέφεται τους υπερηφάνους ανθρώπους. Στους ταπεινούς όμως δίνει χάρη. Και εάν, λέγει ο Άγιος Ιωάννης εις Κλίμακος, και αν ο Θεός αντιτάσσεται εις τους υπερηφάνους, και τις λοιπόν ελεήσε τούτους δύνατε? Εάν ο Θεός κλωτσά τον υπερήφανο, ποιος τότε μπορεί να τον ελεήσει τον υπερήφανο? Εάν ο Θεός κλωτσά,
Κανένας δεν μπορεί να λέει στον υπερήφανο. Όσο να θέλεις να τον βοηθήσει τον υπερήφανο άνθρωπο, δεν μπορείς όταν τον κλωτσάει ο Θεός. Και αν, λέει το βιβλίο των Παροιμιών, ακάθαρτος παρακυρίω πάση ψιλοκάρδιος, καθένας που έχει ψηλή καρδιά, δηλαδή υψηλόν φρόνημα, νομίζει ότι είναι, ξέρω εγώ, και είναι ακάθαρτος μπροστά εις τον Θεόν, λέγει πάλι ο Άγιος Ιωάννης, και τι λοιπόν τον Τιού τον αποκαθάρε, δινήσετε. Έναν τέτοιον άνθρωπον που ο Θεός τον καθιστά ακάθαρτον. Ποιος μπορεί να τον καθαρίσει από τους ανθρώπους? Κανείς. Έχουμε τυπικά παραδείγματα από την Αγία Γραφή πολλά. Σταχυολογώ πολύ σύντομα 2-3. Ενθυμίστε τι υπερηφάνεια φοβερή είχε εκείνος ο τρομερός βασιλεύς, ο Ναβουχοδονόσορ, ο πρώτος βασιλεύς της βαβυλωνιακής αυτής αυτοκρατορίας. Ο Ναβουχοδονόσορ κάποτε, ύστερα από τις πολλές του νίκες και τα αμύθιτα πλούτη που είχε συλλέξει, αρπάξει ως λάφυρα από τις από τους λαούς που είχε υπό την κατοχή του και είχε διαμορφώσει την Βαβυλώνα ως την μεγαλύτερα και ωραιότερα και πλουσιότερα πόλη του κόσμου, κάποτε στάθηκε στον εξώστη, στην ταράτσα του παλατιού του, κοιτούσε ένα απόγευμα όλη την πόλη με τους ονομαστούς κρεμαστούς κήπους της Βαβυλώνος, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου, και τόσο πολύ υπερηφανεύτηκε, μα τόσο πολύ, ώστε ο Θεός επιτρέπει την ίδια στιγμή τον πατάσει δια τρέλας, δια μανίας. Ετρελάθηκε την ίδια στιγμή. Το είχε δει όμως προηγουμένως ένα όνειρο, το οποίο του εξήγησε ο Δανιήλ. Είδε ένα δέντρο πολύ μεγάλο που έφτανε η κορυφή του στον ουρανό και τα κλαδιά του απλωνόνταν σε όλη την επιφάνεια της γης. Πουλιά πολλά κελαϊδούσαν και είχαν κάνει τη φωλιά τους εις τα κλαδιά αυτού του πελωρίου δέντρου. Και λέγει ο Ναβουχοδονόσορ, εκεί που το θαύμαζα και έλεγα, για κοίταξε τι δέντρο υπάρχει, ακούω μια φωνή, κόψατε το δέντρο. Και αμέσως έκοψαν το δέντρο. Ακούω μια φωνή, αφήστε τη ρίζα μόνο. Και ξύπνησε. Και ρωτά. Και του λέγει ο Δανιήλ, βασιλεύ, άστο ότι το είχε ξεχάσει το όνειρο, και του το είπε ο Δανιήλ, δείγμα ότι η ερμηνεία την οποία θα έδινε ήταν εκ του Θεού. Αν σας πω ότι είδα ένα όνειρο απόψε, πέστε μου σας παρακαλώ, τι όνειρο είδα, είναι αδύνατο να μου το πείτε. Αν μου πείτε τι όνειρο είδα, σημαίνει ότι είσαστε σε θέση να το ερμηνεύσετε, διότι τότε η ερμηνεία σας είναι εκ του Θεού. Διότι ο Θεός απεκάλυψε το όνειρο εις τον Δανιήλ, όπως εν συνεχεία, και απεκάλυψε και την ερμηνεία. Βασιλεύ, είσαι εσύ το δέντρο. Η υπερηφάνειά σου, ο πλούτος σου, απλώθηκε σε όλη τη γη. Μα ταυτόχρονα και η υπερηφάνειά σου ίγγισε των ουρανών. Και οργήθη ο Θεός εναντίον σου. Και έδωσε την εντολή να κοπείς. Όμως η ρίζα που θα μείνει είναι ότι θα συνέλθεις και τότε θα μετανοήσεις. Και τρελάθηκε ο Ναβουχοδονός. Και σαν τρελός που ήταν, παρεφρόνησε. Χάζωσε. Χάζωσε. Αυτό που το λέτε εδώ στη Θεσσαλία πολύ το χαζώνω. Χάζωσε. Και άφησε τα νύχια του μεγάλωσαν, περπατούσε με τα τέσσερα, και έτρωγε, άφησε τα μαλλιά του μεγάλωσαν, έγινε σαν θηρίο έγινε, και έτρωγε χορτάρι με τα τέσσερα περπατών, έτρωγε χορτάρι σαν ζώο. Κάποτε όμως ο Θεός ήρε τη χαζομάρα αυτή, το χάζεμα αυτό, συνήλθε ο Ναβουχοδονόσορ και τότε έβγαλε διάταγμα να λατρεύεται και να τιμάται ιδιαιτέρως ο Θεός του Δανιήλ. Ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται. Μας φυλάξει ο Θεός, αγαπητοί μου. Αλλά
το ίδιο και το παράδειγμα του Αντιόχου του Επιφανούς, αυτού του επιγόνου του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο οποίος είχε την Συρία και την Παλαιστίνη και που στις ημέρες του και μπροστά του εμαρτύρησαν οι 7 Μακαβαίοι, η μητέρα του Σολομονή και ο Ελεάζαρος ο διδασκαλός των. Ανατρέξετε στην Παλαιά Διαθήκη, διαβάσετε παρακαλώ, ιδίως το Δέλτα Μακαβαίων, να δείτε εκεί πολλά, να μην πολύ πραγμανούμε. Και ακόμη, ένα τελευταίο, ο Ηρώδης ο Αντίπας, αυτός εγγονός του Μεγάλου Ηρώδου, είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα αυτού του ανθρώπου, αναφέρεται από τον Ευαγγελιστή Λουκά στας Πράξεις, στο 12ο κεφάλαιο, ο οποίος, Ηρώδης Αντίπας, έπιασε τον Απόστολο Πέτρο και τον Ιάκωβο τον αδελφόθεο και τους έβαλε στη φυλακή. Προηγουμένως είχε συλλάβει και η συνεχεία φωνεύσει τον Άγιον Ιάκωβον των αδελφών του Ιωάννου του Βαπτιστού, του Ιωάννου του Ευαγγελιστού. Αυτό ήρεσε εις τους Εβραίους και έπιασε και τον Απόστολο Πέτρο και τον έβαλε στη φυλακή και είχε σκοπό μετά το Πάσχα να τον αναιρέσει, να τον σκοτώσει, να τον αποκεφαλίσει. Τότε όμως συνέβη το εξής. Ο Θεός δεν επέτρεψε και δια του Αγγέλου του έβγαλε τον Απόστολο Πέτρο από την φυλακή. Τόσο θύμωσε ο Ηρώδης που 16 στρατιώτες, 4 τετράδες που ήσαν φύλακες του Αποστόλου Πέτρου εξετελέστησαν από τον Ηρώδη, ότι δήθεν τους έπιασε ο ύπνος και τους διέφυγε ο Απόστολος Πέτρος. Ευθύς μετά αυτό το περιστατικό ήλθαν αντιπρόσωποι της Τύρου και Σιδώνος, οι οποίοι έπαιρναν τροφές από την επαρχία του και που δεν ξέρω για ποιο λόγο, διεμπορικούς λόγους, είχε παρεξηγηθεί μαζί τους και το πάρα πολύ θυμωμένος. Ήρθαν λοιπόν αυτοί οι αντιπρόσωποι να τον καλοπιάσουν ώστε να αποκατασταθούν αγαθές σχέσεις και να επανέλθει και οι εμπορικοί σχέσεις μεταξύ αυτών των δύο επαρχιών, του Ηρώδου και των δύο πόλεων Τύρου και Σιδώνος. Σας διαβάζω. Συγγνώμη. Κοίτα λέει θυμομαχών. Το ρόλο τον έπαιξε κάποιος εκεί καμαριέρης του βασιλέως, παρουσίασε τους αντιπροσώπους, είπε καλά λόγια, συνήλθε ο Ηρώδης και τώρα θέλει να κάνει μια επίδειξη ρητορίας και δυνάμεως εις τους αντιπροσώπους της Τύρου και της Σιδώνος. Ντύθηκε λαμπρά, λαμπρά στολή χρυσοήφαντη και καθίσας επί του βήματος, διαβάζω κείμενο, εδημιγόρη προς αυτούς. Κάθισε στο βήμα και άρχισε να δημιγορεί, να ρητορεύει. Ο δε δήμος επεφώνει. Ο λαός από κάτω από τον οίκο, εκεί αντιπρόσωποι, οι Τύριοι και οι Σιδώνιοι, ήθελαν να κολακεύσουν προφανώς. Να κολακεύσουν για να επιτύχουν του σχεδίου των. Τι έλεγαν αυτοί οι άνθρωποι όταν ρητόρευε ο Ηρώδης? Θεού φωνή και ούκ ανθρώπου. Φόπο, φοβερό. Ότι αυτή η φωνή, λέει, δεν είναι φωνή ανθρώπου, είναι φωνή Θεού. Μπορεί να το πει κάποιος άνθρωπος σε έναν άλλον άνθρωπο, αλλά να μην το πιστέψει ο άλλος. Ο Ηρώδης το πήρε της μετρητής, ότι είναι πράγματι η φωνή του, φωνή Θεού και όχι φωνή ανθρώπου. Και λέγει στη συνέχεια ο Ευαγγελιστής Λουκάς, παραχρήμα δε επάταξεν αυτόν άγγελος Κυρίου. Παραχρήμα, θα πει αμέσως, την ίδια στιγμή, επί του βήματος ακόμη. Άγγελος Κυρίου τον επάταξε, τον εχτύπησε. Ανθόν ουκ έδωκεν τη δόξα το Θεό. Που δεν έδωσε τη δόξα, δεν απέδωσε την δόξα εις τον Θεόν, αλλά την εσφετερίστη και την εκράτησε για τον εαυτόν του. Και γενόμενος σκολικόβρατος εξέψυξε. Και την ίδια στιγμή γέμισε από σκουλίκια και ξεψύχησε. Αυτά είναι τα αμαρτήματα, τα τιμωρίες των υπερηφάνων, αγαπητοί μου. Να μας φυλάξει ο Θεός, να μας φυλάξει ο Θεός.